Η Όλγα Παπαυγούλη έρχεται κοντά μας, η μετεωρολόγος μας. Έλα ρε Όλγα, να μας πεις. Για να δούμε πώς θα γίνουν οι παρελάσεις. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Με λιακάδα θα γίνουν οι παρελάσεις. Άνοιξη, πολύ καλό καιρό. Άνοιξη, τουλάχιστον τις μεσημβρινές ώρες, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα. Το μεσημέρι θα φτάσουν 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι πολύ καλό το σκηνικό για την παρέλαση, ευνοϊκές συνθήκες και έτσι θα συνεχιστεί κιόλας. Για δείξε μας εδώ πέρα τώρα. Καθώς θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στην Εύβοια και στα νησιά του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου. Αλλά τίποτα σοβαρό από τίποτα τη σοβαρό ακριβώς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ, κυρίως βοριάδες. Mm-hmm. Θα φτάσουν τοπικά έως 6 στο κεντρικό Αιγαίο. Και στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ. Τοπικά στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν έως 5 μποφόρ. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα φτάσουν το μεσημέρι περίπου 24 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, μέχρι και 26 τοπικά στα δυτικά. Οπότε βλέπουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Και στα βόρεια 21 με 23. Και στα νησιά μας μέχρι 25. Στη Ρόδο. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό με ηλιοφάνεια, κάποιες πολύ τοπικές αραιές νεφώσεις, κυρίως βορειοδυτικά του νομού. Θα φτάσει, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 5. Στη Θεσσαλονίκη τώρα πάλι έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια, κάποιες νεφώσεις έτσι λίγο στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις πολύ ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα και κάποιες περιοχές. Το μεσημέρι ο υδράργυρο στην Αλεξανδρούπολη θα φτάσει έως 20 βαθμούς Κελσίου με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Το ίδιο και στη Λίμνο μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κέρκυρα έως και 22 με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Εδώ και τα 2 βαθμούς. Ακριβώς. Εξαστεριά. Να έχουμε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος διαφορά. Ελάχιστη με τη μέγιστη ακριβώς. Στο Ηράκλειο μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Και στην Αττική πάμε να δούμε τα Μέγαρα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά επίσης, στην Κηφισιά μέχρι 23. Γενικά θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια όπως βλέπουμε. Στη Γλυφάδα 24 βαθμούς Κελσίου. Και στο Λαύριο κάποιες αραιές νεφώσεις μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, αυτά για σήμερα, Όλγα. Αυτά για σήμερα. Έτσι θα κυλήσει. Βλέπουμε και... τίποτα. Δυστυχώς. Τίποτα. Θα έχουμε κάποιες πολύ τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν αλλά κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά θα είναι πολύ... δεν θα είναι αξιόλογα τα φαινόμενα. Δεν φτάνουν. Θα αλλάξει η κυκλοφορία. Δηλαδή, θα επικρατήσει η μεσημβρινή συνιστόσα που λέμε, εμείς οι μετεωρολόγοι, δηλαδή από τη βορρά προς τον νότο. Αλλά έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος αντικυκλώνας που καλύπτει όλη τη Μεσόγειο σχεδόν και την Ευρώπη. Και ο εμποδιστής είναι, είναι αυτό που δεν αφήνει να έρθει οι βροχούλες. Ναι, δεν αφήνει τις βροχούλες να περάσουν προς τα εμάς και δυστυχώς φαίνεται. Αλλά θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας από 4-5 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το από πρόβλημα. 4-5 Νοεμβρίου ναι, πτώση θερμοκρασίας. Περίπου 6 με 7 βαθμούς Κελσίου. 6 βαθμούς κάτω από τα τωρινά. Κάτω από τα κανονικά επίπεδα, ναι. Δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 15, ας πούμε. Θα είναι κάπου 17 η μέγιστη, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά. Αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρα. Τα πράγματα δίνουν μια τάση. Ωραία. Μια τάση, η βροχή προς ψυχρούλα. Όλοι και ψάχνουμε αυτό είναι. Όλα τα φαινόμενα προς το παρόν, τουλάχιστον. Σιγά σιγά τα φαινόμενα μας λες. Μάλιστα. Θα τα πούμε και αύριο. Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα. Σε καλά, Όλγα. Χρόνια πολλά.